Τα λεπτά, γεγονότα 2.0 μέρος δεύτερον. Πάμε στις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω τον βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, πρώην υπουργό. Εμπλεκόμενο χρόνια πολλά με τα ζητήματα της Αθήνας, το λέω γιατί θα μας χρειαστεί στην συζήτησή μας. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε την αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν φύγει, ότι αυτό που λέγαμε παλιά έχουν αυτονομηθεί τα γεγονότα πια? Υπάρχει μια χιονοστιβάδα γεγονότων, η οποία θα φανεί κατά πόσο είναι κέραια ή όχι. Δεν μπορεί να το δεις. Όταν είσαι πολύ κοντά και παίζουν ρόλους άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίξει και ρόλους στο παρελθόν, θεωρείς ότι τα πράγματα είναι υποδιάλυση. Το αν είναι ή δεν είναι, αυτό νομίζω πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να δουλέψει, να δούμε προς τα που θα πάει. Το ΠΑΣΟΚ δικαιούται να χαίρεται ή πρέπει να χαίρεται με την εξέλιξη αυτή? Με δεδομένο το στόχο να γίνετε δεύτερη και από εκεί να πάτε πρώτη, το έχει ορίσει ο πρόεδρός σας, ή πρέπει να προβληματίζετε για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις προοδευτικές δυνάμεις στη χώρα? Καλά. Έτρωνε κάτω. Νομίζω ότι πρέπει να προβληματίζετε με το τι γίνεται στις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Αλλά η δουλειά η δική μας είναι να εμπνεύσουμε όσο περισσότερους πολίτες γίνεται ότι αυτό το οποίο λέμε είναι καλό για τη χώρα. Αυτό είναι ο δικός μας ο στόχος. Το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ για μας δεν πρέπει να είναι σημείο προσοχής, ούτε να εμπλεκόμαστε στο πώς θα μπει ή θα βγει από την οποιαδήποτε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μας δουλειά είναι το δικό μας το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο το οποίο πρεσβεύουμε. Όπως ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είναι ένα κόμμα εξουσίας. Έχει πρόταση για το πώς πρέπει να διακυβερνηθεί η χώρα. Αυτό οφείλουμε να το πάμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να συσπηρώσουμε όσες περισσότερες προοδευτικές δυνάμεις που σήμερα είναι είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι στο σπίτι τους. Αυτό φάνηκε και σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Αν όλη αυτή την πολυδιάσπαση που έχουμε στις προοδευτικές δυνάμεις τη συνδυάσουμε και με το πώς όταν βρήκαν κοινό βηματισμό προοδευτικές δυνάμεις υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων, είχαμε ανατροπές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Τι συμπεράσματα βγάζετε γι' αυτό? Είναι κάτι προς εξαγωγή, να το πούμε έτσι, στην κεντρική πολιτική σκηνή? Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε το κάθε βήμα ξεχωριστά. Καταρχήν, δεν μπορούμε να συζητάμε για οποιοδήποτε τέτοιου είδους συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο στην παρούσα συγκυρία. Δεύτερον, θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ εύφορο έδαφος για συνεργασία στη βάση. Τι εννοώ σε αυτό? Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κύριος Ηλιόπουλος και εγώ συνεργαστήκαμε να φέρουμε μια κοινή πρόταση για τη μείωση των τελών στο Δήμο της Αθήνας. Ναι. Δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τις απόψεις μας για τα πράγματα για να το κάνουμε αυτό. Υπήρχε ένα πλεόνασμα, θεωρήσαμε ότι η καλύτερη χρήση του είναι αυτή. Φέραμε την πρόταση. Ο κ. Μπακογιάννης τότε την είχε απορρίψει, μετά την υιοθέτησε και έγινε η μείωση των τελών. Ήταν καλό για τον τόπο. Ήταν καλό για τους πολίτες της Αθήνας. Τέτοια πράγματα θα βρούμε σε πολλά επίπεδα να κάνουμε συνεργασίες και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει και πολύ εύφορο έδαφος. Τώρα το να κάνουμε, να πούμε ότι μια τέτοια συνεργασία την επόμενη μέρα το πρωί θα μπει μέσα στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη ή της Κουμουνδούρου ή οπουδήποτε αλλού, πιστεύω ότι είναι και προώρο και δεν νομίζω ότι αντανακλά την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα στη βάση έχει μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων από ό,τι έχει η κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό που λένε πολλοί, που σας κατηγορούν κιόλας ανοιχτά, είναι ότι επί της ουσίας, βλέποντας ότι τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε καλά, θα επιδιώξετε πρώτα να πάρετε τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές και μετά από τη θέση του ισχυρού, αφού θα έχει αναδιαταχθεί με έναν τρόπο ο χώρος της κέντρο-αριστεράς, τότε θα μπορέσετε ή θα θελήσετε να ανοίξετε συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ για οποιοδήποτε είδους συνεργασία. Το ακούτε αυτό ως σχέδιο? Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στο ΠΑΣΟΚ, εγώ αυτό το οποίο βλέπω αντίθετα είναι ότι τα κόμματα τα οποία συζητούν για συνεργασίες συνήθως είναι κόμματα τα οποία δυνατούν μόνοι τους να πάνε μπροστά. Θεωρώ σαν αρχή ότι τις συνεργασίες πρέπει να είσαι ανοιχτός σε συνεργασίες πάντα. Ναι. Ειδικά όταν είσαι ισχυρός. Εκεί είναι που πρέπει πραγματικά να δίνεις, αν θέλετε, ένα χώρο να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος. Γιατί οι περισσότεροι ξεχνάνε το διάλογο όταν είναι ισχυροί και το θυμούνται όταν αποδυναμώσουν. Ναι. Πιστεύω σίγουρα δεν μπορείτε για αυτό να κατηγορήσετε βέβαια το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά πολλούς έχασε, επειδή το παραέκανε με το διάλογο το Μάιο με τις εκκλήσεις για την απλή αναλογική κλπ. Ήταν ήδη λίγο σε αποδρομή.
Δηλαδή ήδη έβλεπε ότι δεν είχε δυνατότητα εξουσίας. Αντίθετα, θα ήταν πολύ πιο σοβαρό αν είχε, αν είχε κάνει τέτοιο. Θα μπορούσε κανείς να το δει πολύ πιο σοβαρά αν έκανε τέτοια ανοίγματα όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αντίθετα, εκείνον τον καιρό ήταν πάρα πολύ κλεισμένο στον εαυτό του και αυτάρεσκα, θα έλεγα. Γι' αυτό λέω ότι τα περισσότερα κόμματα μιλούν για συνεργασίες κατάσταση αδύναμη και τις θυμούνται όταν. Μιλούν για συνεργασία όταν είναι αδύναμη και μετά τις ξεχνάνε όταν είναι στην εξουσία. Σημαντικό αυτό το πράγμα να εξελίσσεται με τα πράγματα. Ακόμα λοιπόν και αν το ΠΑΣΟΚ πετύχει το στόχο του και είστε, ξέρω εγώ, δεύτερο κόμμα με 18%. Καταρχάς, πύχη στο μυαλό σας έχετε βάλει. Δηλαδή, ωραία, βγαίνετε δεύτερο και είστε με 17%, με 16%. Είναι θρίαμβος αυτό? Δηλαδή, ένα δεύτερο κόμμα με κάτω από 20% σημαίνει πολλά για την προοπτική χώρα να κυβερνηθεί, πώς να το πω κόμψα, από κάποιον άλλο πλην της δεξιάς? Νομίζω ότι προτρέχουμε λίγο. Θεωρώ ότι η δική μας δουλειά, και θέλω να μείνω σε αυτό γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι όπως έκανε ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης και βγήκε και μίλησε για την παιδεία, που μίλησε για την υγεία. Να αρχίσει αυτό το πρόγραμμα να ξετυλίγεται, να αρχίσει ο κόσμος να το αξιολογεί, να βλέπει πού μπορεί να δει τον εαυτό του σε αυτό, πού μπορεί να δει το δικό του το μέλλον μέσα σε αυτό το οποίο πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, και εκεί πέρα να μας κρίνει. Όταν θα κριθούμε, θα ξέρουμε πώς μας έχει κρίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που έγινε στην τοπική αυτοδιοίκηση τώρα, που δεν πήρε πολύ χρόνο ο Χάρης ο Δούκας να πείσει ότι ήταν μια εξαιρετικά δυνατή επιλογή απέναντι στον κύριο Μπακογιάννη, και με το που είδε ο κόσμος της Αθήνας σε επιλογή, αυτό που έγινε είναι συσπηρώθηκε γύρω από εκείνον, αποσυσπηρώθηκε από τον κύριο Μπακογιάννη και κέρδισε την Δημαρχία. Λοιπόν, νομίζω μην προτρέχουμε. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από 6 μήνες ότι ο κύριος Μπακογιάννης ήταν ευάλωτος στο Δήμο της Αθήνας, και όμως με τη σωστή στρατηγική, με το σωστό υποψήφιο καταρχήν, και με τη σωστή στρατηγική τα πράγματα ήρθαν τούμπα. Και με τις σωστές υποστηρίξεις από άλλα κόμματα όμως. Ναι, και κανείς δεν το αρνείται αυτό. Ακούω στελέχη του κόμματός σας να ξεχνάνε και τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Κασελάκη, που έτσι με τρόπο πολύ απλόχερο και γαλαντόμο, ήδη από το βράδυ της Κυριακής του πρώτου γύρου, είπαν τώρα Δούκα. Και άλλους οι οποίοι το επισημαίνετε. Και θα σας πω ότι ο πρώτος που το θυμάται πολύ καλά είναι ο κύριος Δούκας, ο οποίος είναι και το πρόσωπο ο οποίος, αν θέλετε, ήταν και ο κερδισμένος από αυτού του είδους την υποστήριξη. Δεν το ξεχνάει καθόλου, το σέβεται απολύτως, έχει αναφερθεί ξανά και ξανά σε αυτή την υποστήριξη. Δεν είναι από τους ανθρώπους ο οποίος θα πάρει την υποστήριξη μια μέρα και θα την ξεχάσει την επόμενη. Όμως σε επίπεδο κεντρικό, όσο και αν θα μου ξαναπείτε ότι προτρέχω, πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα χειρότερά του αυτό το καλοκαίρι, προγραμματικές προτάσεις και μάλιστα πολύ φιλόδοξες, θυμάμαι και την πρότασή σας για την στεγαστική κρίση κλπ. Είχατε παρουσιάσει και πριν τις εκλογές του Μαΐου, όμως απλώς τσιμπήσατε κάποιες μονάδες, δεν φέρατε τα πάνω κάτω. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να μην έχουμε επί μακρόν αυτό το σκηνικό δύο ή τριών μικρομεσαίων κομμάτων και ενός μόνο κόμματος εξουσίας στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι το σκηνικό στην Ελλάδα. Θα επιμείνω ότι το πρόβλημα των προοδευτικών δυνάμεων δεν εστιάζεται μόνο στα δύο κόμματα. Οι προοδευτικές δυνάμεις σήμερα στην Ελλάδα έχουν διασπαστεί σε πολλά μικρότερα κόμματα, αλλά έχουν φύγει και προς τα δεξιά, και επιμένω για την αποχή. Λοιπόν, δεν μου κάνει εντύπωση ότι εμάς θα μας πάρει πολλή δουλειά για να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε αυτή τη δουλειά, και εκεί πρέπει να εστιάζουμε. Τώρα, ο κάθε ένας από αυτούς τους προοδευτικούς πολίτες περιμένει να δει πράγματα από εμάς. Άρα, εμείς εκεί είμαστε επικεντρωμένοι. Βεβαίως πιστεύω ότι στη βάση μπορεί να γίνουν σε πολλά επίπεδα συνεργασίες, μπορεί να γίνουν στο συνδικαλιστικό χώρο, μπορεί να γίνουν στα επιμελητήρια, μπορεί να γίνουν σε μέρη που πολύ πιο εύκολα μπορείς να συζητήσεις κοινές προτάσεις, και δεν σημαίνει μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βλέπουμε προοδευτικούς πολίτες και σε άλλα κόμματα, οι οποίοι είναι ανοιχτοί σε κουβέντες. Λοιπόν, εμείς αυτό το πράγμα θέλουμε να το καλλιεργήσουμε παντού. Θεωρούμε ότι για να ξανάρθει ο προοδευτικός κόσμος στα πράγματα, για να αν θέλετε, δεσπόσει πάλι η δική του ματιά στο πώς πρέπει να εξελίσσεται η Ελλάδα, χρειάζεται ευρύτερες δυνάμεις, οι οποίες θα έρθουν μαζί και θα υποστηρίξουν ένα κοινό πρόγραμμα. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, αλλά και τα κουκιά των εθνικών εκλογών και η ανάλυση των exit poll που είχαν γίνει,
δείχνουν αυτό που λέμε πολιτική κυριαρχία ή τέλος πάντων ευρύτατη πρόσβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο χώρο του κέντρου. Εσείς αυτό πώς το ερμηνεύετε? Έχει γίνει κάτι λάθος σε σχέση με τα κόμματα του κέντρου και της κεντροαριστεράς ή απλώς έχουμε μια συντηρητική μετατόπιση της κοινωνίας? Πώς το διαβάζετε? Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία παίζουν ρόλο. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη. Αυτό που πιστεύω όμως βαθιά μέσα μου είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό. Γιατί το πιστεύω? Ενώ την ευρωπαϊκή τάση την οποία mm-hmm. βλέπουμε να συντηρητικοποιείται η κοινωνία. Ναι. Διότι εμείς είμαστε μια κοινωνία η οποία πλήρωσε τα μνημόνια. Τα έζησε τα μνημόνια, τα έζησε στο πετσί της. Ο χώρος μας έχει κάτι να πει γι' αυτό. Τι έχει να πει? Έχει να πει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια βαθιά συγκεντρωμένη εξουσία, μια εξουσία mm-hmm. η οποία μοιράζει τον πλούτο μόνο στους λίγους. Έχουμε ένα αφήγημα πάρα πολύ ισχυρό για το πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα χρειάζεται ακροατήριο. Σιγά σιγά ο κόσμος ακούει. Mm-hmm. Και εγώ βλέπω ότι όπου τριγυρνάω στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, ο κόσμος ρωτάει πια. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα από εκεί που σου γυρνούσαν την πλάτη. Δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα θα σε ψηφίσουν. Έχεις δουλειά να κάνεις. Όσο πιο ενσυνείδητα την κάνουμε αυτή τη δουλειά, mm-hmm. τόσο πιο σίγουρο είναι ότι θα αρχίσουμε να κερδίζουμε αυτόν τον κόσμο. Και σας λέω ότι από την πείρα μου στις εκλογές, ένα κράκ θέλει για να αλλάξει η τάση. Χρειάζεται να πιστεί, με το που θα δει ο άλλος ότι κάτι σοβαρό γεννιέται, αμέσως θα ανταποκριθεί. Και ακριβώς αυτό είδαμε σε τεράστιες ταχύτητες στην περίπτωση των Δήμων mm-hmm. που συσπηρώθηκαν οι δυνάμεις γύρω από συγκεκριμένους υποψήφιους. Πώς σχολιάζετε δηλώσεις και στελεχών του κόμματός σας που μιλάνε πια για ανασυγκρότηση συνολικά του χώρου της κεντροαριστεράς? Μάλιστα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κ. Καστανίδης μέχρι και για νέο ΕΠΙΝΕ έχει μιλήσει, για την ανάγκη ενός νέου ΕΠΙΝΕ. Είναι μια συζήτηση που την ακούτε? Χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου αυτό το οποίο είπε ο κ. Καστανίδης, τον οποίο σέβομαι απόλυτα, έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες τέτοιου τύπου. Τι είναι τα προβλήματα με αυτά τα σενάρια? Συνήθως εστιάζουν στα κεφάλια. Mm-hmm. Τα κεφάλια είναι οι τελευταίοι οι οποίοι πρέπει να εμπλακούν. Συνήθως λοιπόν τι κάνουμε? Βλέπουμε κάτι αισιόδοξο, όπως ήταν αυτό που έγινε στο Δήμο ή σε έναν άλλον Δήμο, ή μπορεί να το δούμε αύριο σε ένα επιμελητήριο κάπου να υπάρχει μια. Και τι κάνουμε? Προσπαθούμε αμέσως να το καπελώσουμε, να το φέρουμε μέσα στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, της Κουμουντούρου ή οποιοδήποτε είναι εμπλέκεται σε αυτό το πράγμα. Και τι κάνουμε εκεί? Τα σκοτώνουμε. Δηλαδή το άθροισμα mm-hmm. των δυνάμεων δεν είναι ποτέ αυτό το οποίο. Είναι πάντα μικρότερο από αυτό το οποίο θα προσέθετε κανείς τα ποσοστά. Λοιπόν, αντί να πάμε με αυτή τη λογική, γιατί δεν αγκαλιάζουμε, δεν χειροκροτάμε, δεν ενθαρρύνουμε αυτό που γίνεται στη βάση και σιγά σιγά η βάση να βγει από πάνω και να πει, λοιπόν, υπάρχουν 10 σημεία στα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Μέχρι τώρα τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια και ειδικά εμείς ως Κινάλ το κάναμε πολύ και δεν το κάναμε πετυχημένα mm-hmm. ήταν να βρίσκουμε έναν αρχηγό κόμματος εδώ, έναν άλλο αρχηγό κόμματος εκεί για να θεωρούμε ότι mm-hmm. ενώσαμε κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Δεν το είχαμε πετύχει αυτό. Είχαμε τους αρχηγούς και δεν είχαμε τον κόσμο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Εσείς θα περιμένατε όλο αυτό το διάστημα και με δεδομένη, επαναλαμβάνω, το στρατηγικό χαρακτήρα του τρόπου με τον οποίο συρρυκνώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα προσδοκούσατε κάτι καλύτερο για το κόμμα σας, να έχετε μεγαλώσει παραπάνω, να έχετε πείσει παραπάνω? Νομίζω είναι νωρίς να βάλει κανείς, και πάλι σας λέω, το άθροισμα των 2% δεν κερδίζει τη Νέα Δημοκρατία, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Το να ελπίζει στο θάνατο. Ο πολλαπλασιασμός είναι το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι οδηγούμαστε σε έναν αυτόματο πολλαπλασιασμό επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε κρίση. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι ένας δικός του δρόμος που πρέπει να ακολουθείς και να βγει μέσα από αυτόν και να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με τον εαυτό του. Εμείς έχουμε το δικό μας δρόμο. Και ευτυχώς έχουμε αποφασίσει, και αυτό ήταν μια απόφαση του Προέδρου, ότι θα κάνουμε νυφάλη αντιπολίτευση, ότι θα πάμε αιχμηρά απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά με έναν λόγο ο οποίος δεν θα είναι, προσωπικός, δεν θα είναι χωρίς λόγο αντιπολιτευτικός, αλλά θα φέρνουμε προτάσεις, ότι θα ελέγχουμε την εξουσία. Αυτό και εμένα προφανώς μου πάει σαν ένα μοντέλο αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και βλέπουμε να πιάνει τόπο. Γιατί ο κόσμος ακούει πολύ καλύτερα έτσι. Αν ερχόμουν εδώ και απλώς έβριζα τον κύριο Μητσοτάκη, μετά από λίγο θα σου λέει αυτά τα λέω και εγώ, θα αλλάζει κανάλι.
Αν έρθω εδώ όμως και από τρεις προτάσεις, ναι, οι οποίες είναι καλύτερες από αυτά τα οποία κάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στη χώρα, τότε ο κόσμος μπορεί να ακούσει και να πει κάτσε, αυτός έχει κάτι να πει. Πώς ερμηνεύεται ότι αυτό που λένε όλοι οι ειδικοί, έχουμε πάει σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και έκαναν τόση δουλειά εκλογική, να το πω έτσι, τα διάφορα pass, τα fuel pass, τα επιδόματα, πράγματα τα οποία και εσείς έχετε πει και οι ειδικοί δηλαδή το λένε, ότι ήταν μια κάποια βοήθεια, αλλά δεν είναι ότι δεν ήταν δύσκολος ο χειμώνας που πέρασε ή ο προηγούμενος από αυτόν. Κοιτάξτε, μια επιτυχία του κυρίου Μητσοτάκη είναι ότι έχει πείσει την ελληνική κοινωνία ότι η πολιτική είναι θέμα διαχείρισης. Mm-hmm. Ότι ο καλύτερος διαχειριστής κερδίζει. Δεν είναι έτσι. Το πώς διαχειρίζεσαι και σε ποια κατεύθυνση πας στη χώρα είναι αυτό που θα έπρεπε να μας καίει. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι μια πολιτική διαδικασία η οποία απορρέει από ένα συγκεκριμένο κέντρο, mm-hmm, και ότι όλες οι άλλες εξουσίες πρέπει να υπηρετούν αυτό το κέντρο είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι χρειάζεται η ελληνική δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να πάμε την εξουσία κοντά στο λαό, πρέπει να πάει κοντά εκεί που λογοδοτεί στον κόσμο, να συμμετέχει ο κόσμος στη διαμόρφωση του, να συνδιαμορφώνει το μέλλον του και όχι απλώς να περιμένει εκεί και να λέει αν ελεήσει ο Μητσοτάκης θα πάρω πάσα, αν δεν ελεήσει δεν θα πάρω. Αυτό είναι μια οδηγεί την κοινωνία σε παρέτηση την οποία την είδαμε την αποχή. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι ότι η διαχείριση δεν είναι το θέμα. Ο καθένας μπορεί να είναι καλός σε διαχείριση. Το θέμα είναι προς πού πάει η χώρα. Και εκεί έχουμε μια διαμετρικά αντίθετη, mm-hmm, πρόταση από ό,τι έχει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γερουλάνε, πώς είδατε τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης είπε αυτά που είπε στο Ισραήλ, να μην είναι μεγάλο το ανθρωπιστικό κόστος, το ότι δεν υπήρξε στην ατζέντα του ούτε χτες, ούτε στο Κάιρο το Σάββατο κάποια συνάντηση με εκπρόσωπο της Παλαιστινιακής Αρχής? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι δουλειά έχει γίνει στα μετόπισθεν για να σας πω, mm-hmm, τι εξέφραζε αυτό το πράγμα. Γιατί, όπως ξέρετε, η διπλωματία είναι δύο τύπων. Αυτό που βλέπεις και αυτό που γίνεται από πίσω. Η Ελλάδα ήταν πάντα καλή στο να διεισδύει σε όλους τους χώρους και να γεφυρώνει διαφορές. Mm-hmm. Και η Ελλάδα, αν θέλετε, πάντα ανθεί όταν είναι γέφυρα και πάντα μαραζώνει όταν είναι σύνορο. Έτσι λοιπόν έχουμε παίξει πολύ συχνά κομβικό ρόλο στο να λυθούν θέματα είτε μεταξύ Ισραηλινών-Παλαιστινίων, είτε μεταξύ Βορείων-Νοτίων, Ανατολικών-Δυτικών. Η Ελλάδα πάντα είχε αυτή τη δυνατότητα και είναι, ναι, από τα καλά που πρέπει να λέμε και να υποστηρίζουμε από όλες τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω όμως τι δουλειά έχει γίνει εδώ. Δεν έχω δει ακόμα σημάδια ότι η Ελλάδα θα παίξει έναν επικοδομητικό, mm-hmm, ρόλο. Η επίσκεψη είναι μια επίσκεψη. Μόνη της δεν μπορεί να ερμηνευθεί σαν ανάληψη πρωτοβουλειών. Μάλιστα. Κύριε Γερουλάνε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.